Ουσιαστικά η Μόσχα συναντήθηκε με αντιπροσωπείες της Χαμάς και του Ιράν. Έτσι είναι, Θανάση Ευγενή, ναι. Καλημέρα, Θανάση. Καλή σας ημέρα. Καταρχάς βρίσκομαι στο Γερεβάν ακόμη παρακολουθώντας όσο είναι δυνατόν αυτή την ξεχασμένη ιστορία της εθνικής καταστροφής της Αρμενίας με την απώλεια του Καραμπά. Η Μόσχα όντως δεν έχει κρύψει ότι έχει επαφές με τη Χαμάς. Καταρχάς συναντήθηκε ο ειδικός εκπρόσωπος του Πούτιν για το Μεσανατολικό, ο Μπογκδάνοφ, με την ηγεσία της Χαμάς στο Κατάρ, στην πρόσφατη επίσκεψή του εκεί, και όπως έγινε γνωστό χθες, βρίσκεται στη ρωσική πρωτεύουσα αντιπροσωπεία της Χαμάς. Επικεφαλής, από ό,τι φαίνεται, είναι ένα μέλος του πολιτικού της γραφείου, ο Αμπού Μαρζούκ. Συζητήσεις έγιναν με Ρώσους διπλωμάτες. Κεντρικό θέμα βέβαια της συζήτησης είναι η απελευθέρωση των ομήρων, καθώς υπάρχουν σίγουρα και κάποιοι όμηροι με ρωσικά διαβατήρια, με διπλή υπηκότητα, αλλά υπάρχουν και περίπου 1.000 πολίτες της Ρωσίας και χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, κυρίως από κεντροασιατικές δημοκρατίες, οι οποίοι έχουν ζητήσει τη συνδρομή της Ρωσίας για να απομακρυνθούν από τη ζώνη της Γάζας. Ένα μέρος δηλαδή της συζήτησης είναι και το πώς θα απομακρυνθούν αυτοί οι άνθρωποι από εκεί, καθώς κλιμακώνεται βέβαια η αιματοχυσία εντός της Γάζας. Νομίζω εκτός από τις επαφές αυτές, για τον Ιρανό δεν μαθαίνουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Υποτίθεται, φαίνεται ότι συζητούν άλλα θέματα, βέβαια αν θέλουμε το πιστεύουμε αυτό, γιατί υπάρχουν επαφές και με το Ιράν. Προφανώς θα υπάρχουν, βέβαια. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η Μόσχα κρατά υψηλούς τους τόνους κατά της Ουάσιγκτον, κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτηρίζει δηλαδή προσπάθεια να μην υπάρξει αποκλιμάκωση, αλλά προβοκάτσια των Ηνωμένων Πολιτειών η αποστολή νέων οπλικών συστημάτων και στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή. Ανακοινώθηκε επίσης ότι αναμένεται τις επόμενες ημέρες, πολύ σύντομα είναι η φράση που χρησιμοποιήθηκε, ότι ο Μαχμούτ Αμπάς, ο ηγέτης των Παλαιστινίων, θα έχει συναντήσεις, θα συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ρωσία, θα πραγματοποιήσει δηλαδή επίσημη επίσκεψη, μάλιστα όπως αυτή χαρακτηρίζεται, ενώ πολύ μεγάλο μέρος της κάλυψης στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης είναι η αυστηρή ουδετερότητα έναντι της σύγκρουσης, δηλαδή η Μόσχα δεν παίρνει θέση υπέρ του ενός ή του άλλου, είναι απολύτως ισορροπημένη και η κάλυψη αλλά και οι δηλώσεις των αξιωματούχων, λέγοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει άλλη απώλεια αμάχων από καμία πλευρά και με ευθύνη κανενός. Επικοινωνία με το Ισραήλ υπήρξε. Υπήρξε επικοινωνία με το Ισραήλ. Έχει υπάρξει τηλεφωνική συνομιλία του Πούτιν με τον Νετανιάχου. Και φυσικά υπάρχουν και άλλες διπλωματικές επαφές με αξιωματούχους κάτω από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Υπάρχει και μεγάλη συζήτηση για το θρησκευτικό, να το πούμε έτσι, μέρος της ιστορίας, καθώς ο Πούτιν συναντήθηκε με θρησκευτικούς ηγέτες της Ρωσίας, συνέδεσε αυτό που γίνεται στην Μέση Ανατολή με μια γενικότερη προσπάθεια ανάφλεξης σε μια σειρά από εθνικές και θρησκευτικές συγκρούσεις. Χαρακτήρισε τεχνητή την προσπάθεια κάποιων δυτικών δυνάμεων να προκαλέσουν συγκρούσεις εντός θρησκευτικών κινητήτων. Μίλησε για βεβήλωση του Ισλάμ και συμβόλων του στη Δυτική Ευρώπη και την ίδια στιγμή δίωξη χριστιανών στη Μέση Ανατολή, δίωξη χριστιανών στην Ουκρανία. Κατά τη ρωσική άποψη όλα αυτά συνδέονται με μια γενικότερη διασπορά χάους που επιδιώκει προφανώς η δυτική πολιτική. Λοιπόν,